Η σημερινή κινητοποίηση είναι απάντηση στην εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς τυχοδιοκτησικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, δηλαδή στη συμμετοχή στην επέμβαση στην Ουκρανία με αποστολή στρατιωτικού υλικού και από το στρατόπεδο Παπακυριαζή, όπως γίνεται στην ουσία από όλη τη χώρα, από τα νησιά, από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη. Ο ελληνικός λαός, η νεολαία, οι εργαζόμενοι με μπροστάριδες τους κομμουνιστές στέλνουν σαφές μήνυμα ότι δεν θα δεχτούν την εμπλοκή, ότι ζητάνε εδώ και τώρα να σταματήσει, ότι τα επικίνδυνα σχέδιά τους μετατρέπουν τη χώρα και το λαό μας σε στόχο στις αντιπαραθέσεις μεταξύ των υπεριαλιστών και ιδιαίτερα στην όξυση που παρατηρείται αυτή την περίοδο ανάμεσα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και το στρατόπεδο Ρωσίας και Κίνας. Ο λαός μας πρέπει να αποτίσει εδώ και τώρα και να στείλει μήνυμα και με τις κινητοποίησεις αλλά και με την ψήφο του μαζικής καταδίκης της τάσης της ελληνικής κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων που είναι επικίνδυνη για την ίδια του τη ζωή. Η σημερινή μας κινητοποίηση, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έξω από το στρατόπεδο Παπακυριαζή στη Μενεμένη της Θεσσαλονίκης, στέλνουμε ηχηρό μήνυμα ότι ο λαός και η νεολαία δεν πρόκειται να αποδεχτούμε να μετατραπεί η πόλη μας, ολόκληρη χώρα, σε ορμητήριο των υπεριαλιστών, να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στην Ουκρανία, να σταματήσει τώρα η κυβέρνηση, τα κόμματα που στηρίζουν την εμπλοκή, να δίνουν στρατιωτικό υλικό προσωπικό στη διάθεση των νατοϊκών φωνιάδων που μπλέκουν ακόμα χειρότερα τη χώρα μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, στο μαγκαλιό της Ουκρανίας και μετατρέπουν τη χώρα μας εκτός από θήτη και σε στόχο αντιπίνων. Ο λαός και η νεολαία πρέπει να παλέψουν για καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, με τις επιλογές τους πολιτικές και τις εκλογικές και σε όλες τις μάχες στο επόμενο διάστημα, να χαράξουμε ένα δρόμο για τη φιλία, την ειρήνη, την αλληλεγγύη των λαών, να φύγει το ΝΑΤΟ έξω από τη χώρα και η βάση.